κύριε Χαίρετε, ανέβηκαν σήμερα οι τόνοι της προεκλογικής αντιπαράθεσης με τις βολές του Πρωθυπουργού κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τη Σάμο και την Ικαρία και την αντεπίθεση του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος σε λίγη ώρα θα ανοίξει την αυλαία της προεκλογικής του εκστρατείας με την ομιλία του σε ανοιχτή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, που μίλησε το μεσημέρι σε προεκλογικές συγκεντρώσεις οπαδών του, κατηγόρησε τον κύριο Παπανδρέου ότι οδήγησε τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει στις εκλογές. Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε πρόκληση για την νοημοσύνη του λαού την ομιλία του Πρωθυπουργού και επέκρινε την κυβέρνηση για συνολική αποτυχία της πολιτικής της. Στην Ικαρία, κάτοικοι του νησιού έκαναν αντισυγκέντρωση μέσα σε κλειό ισχυρής αστυνομικής δύναμης, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αδιαφορία μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού που άφησε πίσω τις 12 νεκρούς. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους Ικαριώτες και υπεσχέθη ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες για να αποκατασταθούν γρήγορα οι υλικές ζημιές. Ο κ. Παπανδρέου από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου τον υπεδέχτησαν οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, προέβλεψε μεγάλη νίκη του κομματός του στις εκλογές και έκανε ολομέτωπη επίθεση κατά του κ. Μητσοτάκη, ενώ δήλωσε ότι ο κ. Μάνος πρέπει να απολογηθεί για την εγκληματική οικονομική πολιτική του. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κάλεσε και πάλι τον κ. Παπανδρέου να ξεκαθαρίσει πώς θα καλύψει τα ελλείμματα που θα δημιουργηθούν από τη ματέωση των αποκρατικοποιήσεων. Η κυρία Δαμανάκη, μιλώντας στο διαρκές συνέδριο του συνασπισμού, προέβλεψε ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει τις εκλογές και εξέφρασε την άποψη ότι αν το ΠΑΣΟΚ εξασφαλίσει μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα ξεπεράσει τις 180 έδρες, θα κλείσει ο δρόμος για την αναζήτηση εξυγχρονιστικών αλλαγών. Η πρόεδρος του συνασπισμού επετέθη κατά του κυρίου Σαμαρά, λέγοντας ότι η ίδρυση της πολιτικής άνοιξης έχει ως στόχο όχι την υπέρβαση αλλά την ανασυγκρότηση της συντηρητικής παράταξης. Ο Αντώνης Σαμαράς πήρε σήμερα στα χέρια του τις προτάσεις των επιτροπών του κομματός του για τους εκλογικούς συνδυασμούς και ως τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινώσει τις οριστικές λίστες των υποψηφίων βουλευτών. Σήμερα, ο πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης συναντήθηκε με το Προεδρείο της Ενώσεως Πολυτέκνων και υπεσχέθη ότι θα προωθήσει τα αιτήματά τους στη Νέα Βουλή. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι συνδυασμοί, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αυριανή ομιλία της Αλέπας Παπαρίγα στο φεστιβάλ της ΧΝΕ. Στα γεγονότα στις 8.30, το ΜΕΓΑ, με 7 ρεπόρτερς και ζωντανές συνδέσεις, θα καλύψει τη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ και την ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη, ρεπορτάζ από την περιοδία του Μητσοτάκη σε Σάμο και Ικαρία, καθώς και από τη δραστηριότητα των άλλων κομμάτων. Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ επιδιώκει να δημιουργήσει ο Γιασέρ Αραφάτ. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Σπίγκελ, ο Αραφάτ δήλωσε ότι το κράτος αυτό θα μπορούσε να συγκροτηθεί στα πλαίσια μιας συνομοσπονδίας με την Ιορδανία. Ο Παλαιστινίος ηγέτης προέβλεψε ότι η Συρία θα καταλήξει σύντομα σε συμφωνία με το Ισραήλ για τα υψώματα του Γκολάν. Το πρωί, οι αντάρτες της οργάνωσης Χεσμπολά έπληξαν με όλμους θέσεις του φιλοϊσραηλινού στρατού του Νοτιού Λιβάνου στη ζώνη ασφαλείας. Το Ισραήλ απάντησε βομβαρδίζοντας θέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Αύριο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Ραμπίν θα επισκεφθεί την Αίγυπτο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Μουμπάρακ. Θεματική στροφή έκανε σήμερα ο Μπόρις Γέλτσιν και συμφώνησε να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές υπό την προϋπόθεση ότι θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές 6 μήνες νωρίτερα. Την ίδια ώρα στην Αφγαζία, ο κλειός των αυτονομιστών σφίγγει γύρω από την πρωτεύουσα Σουχούμι. Όλη τη νύχτα διεξάγονταν σφοδρές συγκρούσεις των Αφγάζιων με τις γεωργιανές δυνάμεις και ο Σεβαρτνάζη απίφθινε έκκληση σε όλους τους μάχημους να υπερασπίσουν την πόλη. Η Ρωσία απείλησε τους αυτονομιστές με οικονομικό αποκλεισμό, ενώ σήμερα διέκοψε την ηλεκτροδότηση της περιοχής και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με την επαρχία της Αφγαζίας. Μένονται οι μάχες Κροατών και Μουσουλμάνων στα πολεμικά μέτωπα της Βοσνίας παρά τη χθεσινή συμφωνία για εκεχηρία που υπέγραψαν οι στρατιωτικοί ηγέτες των δύο πλευρών. Στο Ζάγκρεπ σπέβδουν σήμερα οι διεθνείς μεσολαβητές Όουεν και Στόλτεμπεργκ για συνομιλίες με τον Κροάτι πρόεδρο Τούτσμαν τρεις ημέρες πριν από την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών Σέρβων, Κροατών και Μουσουλμάνων. Χθες οι μεσολαβητές του ΟΗΕ συναντήθηκαν στο Βελιγράδι με τον Σέρβο πρόεδρο Μιλόσεβιτς, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων για το Βοσνιακό. Σε τραγωδία κατέληξε η εκδρομή 60 Βρετανών τουριστών στη Γαλλία, όταν το διόροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε τα ξημερώματα με γιοταχή κοντά στην πόλη Λίλ. Τουλάχιστον 2 άτομα σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν. 10 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο σε αυτή την ώρα, 4 λεπτά μετά τις 6. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν, οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του ΜΕΓΑ τις καταγράφουν. Και στα γεγονότα στις 8.30 θα σας ενημερώσουν αναλυτικά ο Εμίλιο Βλιάτσος και η Έλενα Κατρίτσι. Καλό σας βράδυ.